ενδιαφέρουσες συζητήσεις, με αγωνίες βεβαίως, γιατί έχω την εντύπωση, Δημήτρη, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθες στον Prisma 91,6 αρχικά. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές του Prisma. Θυμάμαι την τελευταία συνέντευξη και το έλεγα λίγο πριν σε υποδεχτούμε. Λέγαμε ότι η κυβέρνηση μας υποχρέωσε να κλείσουμε τα καταστήματά μας και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις τράπεζες, λέγαμε. Και τι θα συμβεί σε ένα δεύτερο lockdown τελικά, δεν θα υπακούσουμε. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Και ενώ προσπαθούσαμε να σηκωθούμε από το πρώτο κύμα, ήρθε το δεύτερο. Να συμπληρώσω και να το θέσω σαν αφετηρία της συζήτησης, να μας αποτελειώσει. Κοίταξε να δεις, αν πάρουμε τα δεδομένα και τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα υποτιθέμενα στήριξης, πλέον το έχει πάρει και απόφαση και η ίδια η κυβέρνηση ότι θέλει να μας αποτελειώσει. Μάλιστα. Δηλαδή, αν το είχε στο πίσω μέρος του μυαλού της κάποια στιγμή, με το δεύτερο lockdown και με τα μέτρα που παίρνει, μας αποτελειώνει. Για να το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικό αυτό που λέμε, αυτή τη στιγμή έχει κλείσει το λιανικό εμπόριο. Αποζημιώνει μόνο τους υπαλλήλους που βγάζουν σε αναστολή επιχειρήσεις. Τις επιχειρήσεις δεν τις αποζημιώνει καθόλου. Mm-hmm. Το μόνο που ωφελείται η επιχείρηση είναι ότι πρέπει να πληρώνει το 40%. Το ενοικίου. Και τίποτα άλλο. Και... Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ θα πω ένα βασικό πράγμα. Έχω εγώ το κατάστημά μου και με υποχρεώνει να το κλείσω. Και μου λέει, θα κλείσεις 3 εβδομάδες. Που δεν θα είναι 3 εβδομάδες, αλλά να πάρω δεδομένο 3 εβδομάδες. Εγώ αυτή τη στιγμή, πώς θα ζήσω. Μάλιστα. Εγώ πώς πρέπει να έχω χρήματα και γιατί πρέπει εγώ να έχω χρήματα όταν με υποχρεώνει να μου κλείσει το κατάστημα και όταν αποζημιώνει τους υπαλλήλους. Και καλά κάνει. Για ποιο λόγο δεν αποζημιώνει και τους επιχειρηματίες. Σωστά. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα. Να ρωτήσω κάτι. Φορελαφρύνσεις, δηλαδή εκτός από το ενίκιο, πηγαίνει πίσω τις υποχρεώσεις φορολογικές κάθε επιχείρησης. Γιατί βεβαίως όλα αυτά δεν ξεγράφονται. Και αυτό που λέγαμε και προχθές και με τον κύριο Σκιαδαρέα, τον πρόεδρο του Μελητηρίου, η επιστρεπτέα προκαταβολή δεν είναι χάρισμα. Είναι δάνεια που φορτώνονται στην πλάτη. Να σου πω λίγο κάτι που δεν γνωρίζουν πολύ με την επιστρεπτέα προκαταβολή και το οποίο το βρίσκουν τώρα μπροστά τους αυτοί που παίρνουν την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σου λέει ότι αν θα πάρεις την επιστρεπτέα προκαταβολή, θα πρέπει να αφαιρέσεις τα χρήματα που έχεις πάρει στο προηγούμενο lockdown, είτε σαν επιχείρηση, είτε σαν αποζημίωση των υπαλλήλων που έβγαλες σε αναστολή. Δηλαδή, να το κάνω πιο αναλυτικά. Αν ας πούμε ότι εγώ πάρω 4.000 επιστροφή από την επιστρεπτέα προκαταβολή και έχω στο προηγούμενο lockdown εισπράξει σαν επιχείρηση 550 ευρώ και σαν έχω άλλους 3 εργαζομένους, και έχουν πάρει από άλλο 500, τέλος πάντων συνολικά άλλες 2.500. Από τα 4.000 επιστρεπτέας προκαταβολής, εγώ πρέπει να αφαιρέσω τα 2.500 που το κράτος μου έδωσε το προηγούμενο lockdown. Ναι. Δηλαδή είναι τραγελαφικό αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Άρα για ποια επιστρεπτέα προκαταβολή συζητάμε, όταν ήδη μας κρατάει τα χρήματα που μας έχει δώσει σαν αποζημίωση στο προηγούμενο lockdown. Mm-hmm. Βέβαια τώρα. Ολοκλήρωσε το σκεπτικό σου. Θα ρωτούσε κάποιος. Και το θέτει και σαν ερώτημα και ο κόσμος που μας ακούει, ποιος μπορεί να πάρει μια πολιτική απόφαση να μην να αφήσει κόσμο να πεθάνει. Γιατί βλέπεις ότι με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ήδη η Θεσσαλονίκη είναι βεβαρημένη πάρα πολύ, αλλά φεύγει κόσμος. Έχουν αυξηθεί και νεκροί στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, Δημήτρη. Παναγιώτη, συγγνώμη λίγο, εγώ θα διαφωνήσω στο εξής. Δεν είπε κανένας να ανοίξουν τα μαγαζιά και να πεθάνει ο κόσμος. Να αναρωτηθούμε όμως γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το πράγμα που έχουμε φτάσει εδώ πέρα. Δεν φταίει ο κόσμος που φτάσαμε σε αυτό το πράγμα. Ο κόσμος τήρησε στο πρώτο lockdown ευλαβικότατα αυτό που έκανε η κυβέρνηση και στήκαμε στα σπίτια μας. Για ποιο λόγο? Για να οργανωθεί το σύστημα και να οργανωθεί το κράτος έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε μετά στο άνοιγμα το κύμα της πανδημίας. Ωραία. Άρα η κυβέρνηση είχε 6 μήνες από το προηγούμενο lockdown μέχρι το τωρινό lockdown. Τι να κάνει? Ενισχύσει τα νοσοκομεία? Δεν το έκανε. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι εδώ Δημήτρης. Τον χάσαμε. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να ξανασυνδεθούμε τηλεφωνικά, γιατί τον παίρνουμε στο κινητό τηλέφωνο για να συνεχίσουμε αυτούς τους προβληματισμούς και τις αγωνίες μεγάλης μερίδας συμπολιτών μας, όπου σηκώνουν ένα σταυρό, γιατί είναι μαζεμένα και όλα αυτά τα οποία έχει φέρει το μνημόνιο. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πληρώσει πολύ το μάρμαρο και μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Οπότε έρχεται τώρα αυτό το δεύτερο lockdown ουσιαστικά να ισοπεδώσει την οποία προσπάθεια. Δημήτρη, να
συμπληρώσω το σκεπτικό σου. Έλεγες για τις ευθύνες της κυβέρνησης που φτάσαμε μέχρι εδώ στο δεύτερο κύμα. Και βέβαια πάλι τώρα να κάνω και εγώ το συνήγορο του διαβόλου. Να μην άνοιγε δηλαδή το καλοκαίρι τις αγορές η κυβέρνηση. Όχι, το τον τουρισμό, τον τουρισμό μάλιστα. Να κάνει, έπρεπε, ναι, με ακούς. Ναι, πολύ καλά. Ναι, έπρεπε το εξής. Η κυβέρνηση έπρεπε, και με αυτό το σκοπό κλείσαμε στο πρώτο lockdown, να πάρει γιατρούς, να αυξήσει τις ΜΕΘ στα νοσοκομεία, να οργανώσει καλύτερα το σύστημα υγείας, όπως είχε πει, γι' αυτό κλείσαμε και 2,5 μήνες την προηγούμενη φορά, να οργανώσει το μέσο μαζικής μεταφοράς, να οργανωθεί όσον αφορά τον κόσμο που θα κυκλοφορεί. Και ένα τελευταίο, να μην ανοίξει τα σύνορα. Δηλαδή το τραγικό κομμάτι αυτό με τα σύνορα. Θα μπορούσε να κάνει εσωτερικό τουρισμό, το λέγαμε και τότε, με τα βάουτσερ, έτσι ώστε να κυκλοφορήσει το χρήμα στην Ελλάδα, να μην έχουμε εισρωή από χώρες που είχαν πρόβλημα με τον κορονοϊό και να μην μας δημιουργηθεί πρόβλημα. Αντ' αυτού τι έγινε, τα σύνορα ανοίξανε, τα νοσοκομεία δεν επανδρώθηκαν και βρεθήκαμε τώρα, ενώ πριν από 20 μέρες, μάλλον πριν από 10 μέρες μας έλεγαν ότι θα γίνονται μόνο τοπικά lockdown. Ναι. Σε μια εβδομάδα αυξήθηκαν τα κρούσματα και φτάσαμε σε ένα γενικό lockdown. Να πω και κάτι άλλο. Ακόμα και τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για τα lockdown, τα τοπικά, δεν τα εφάρμοσε όπως έπρεπε να γίνονται κανονικά. Δηλαδή, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τα Γιάννενα είχαν lockdown. Ναι. Επιτρεπόταν όμως να φύγουν εκτός νομού. Σωστά. Και το Σάββατο και την Κυριακή έκαναν τουρισμό οι Γιαννιώτες στην Άρτα, στα Τζουμέρκα, στην Πρέβεζα, στο Μενίδη. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Έχει κλείσει ένας νομός σε lockdown και αφήνεις τον κόσμο να φεύγει έξω και να κάνει τουρισμό. Δηλαδή να διασπείρει τον ιό. Και όχι μόνο σε εμάς. Το ίδιο έγινε και με τη Θεσσαλονίκη, του Αγίου Δημητρίου, ήρθαν όλοι τρίμερο στα ζαγοροχώρια. Άρα για ποια μέτρα συζητάμε. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Σου μιλάω έτσι με την αγωνία του εμπόρου. Η Άρτα δεν είχε κρούσματα, είχε 2-3 μέσο όρο κάθε μέρα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα μπορούσε να έχει περισσότερα. Κινδυνεύουμε όμως, μπήκαμε και εμείς στην ίδια κατηγορία που μπήκαν άλλες πόλεις με περισσότερα κρούσματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως κάποιος πρέπει να αναλογιστεί σε αυτή την κυβέρνηση. Ότι παιδιά εδώ πέρα, δεν είναι μόνο τεχνοκρατικό αυτό που βλέπετε, νούμερα και αριθμοί. Πρέπει να έχετε και μια επαφή με την τοπική κοινωνία για να βλέπετε το τι γίνεται. Ναι. Καμία επαφή. Βέβαια σε όλα αυτά οι πολιτικοί πάντα απαντάνε και το είπε και ο βουλευτής Αρτέων προχθές εδώ κύριος Τήλιος στον Πρίσμα ότι η κυβέρνηση ακούει τους γιατρούς, τους λοιμοξιολόγους, δεν παίρνει η ίδια τις αποφάσεις. Πραγματικά όμως όλοι σκεφτήκαμε επειδή η περιοχή εδώ δεν ήταν επιβαρημένη και η Πρέβεζα και η Άρτα και η Λευκάδα που είναι πολύ χαμηλά, ακόμα για ποιο λόγο δεν απαγορεύτηκε η μετακίνηση από νομό σε νομό και να μείνουμε στα τοπικά lockdown ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Και βεβαίως, επειδή έγραψες και εσύ μια ανάρτηση αναφορικά με την κινητικότητα που υπήρξε όταν ανακοινώθηκε το lockdown, έγινε ένας πανζουρλισμός στα καταστήματα σε όλη την περιφέρεια. Λες και είναι γιορτές, δηλαδή ο κόσμος κατανάλωσε γιατί φοβήθηκε. Και πολλοί έκαναν κριτική ότι και εκεί μπορεί να υπήρξε αύξηση μετάδοσης του ιού. Και εσύ βγήκες και είπες, αν δεν κάνω λάθος, καλά έκανε ο κόσμος και ψώνισε για να τονωθεί λίγο η τοπική οικονομία. Θέλω λίγο και το σκεπτικό σου. Εγώ θα σου πω το εξής. Την Πέμπτη που ανακοινώθηκε το lockdown, Πέμπτη μεσημέρι περίπου, άρα έχουμε Πέμπτη απόγευμα και Παρασκευή, υπήρξε μια μεγάλη αύξηση τζίρου στα καταστήματα. Τα καταστήματα όμως, γιατί ήμουν στην αγορά μέσα, τα καταστήματα όμως τηρούσαν τα μέτρα, δεν έμπαιναν μέσα παραπάνω κόσμος από αυτό που έπρεπε. Το ότι υπήρχε κόσμο στην αγορά και κινούνταν, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Σε ανοιχτό χώρο είναι, μάσκες φορούσαν όλοι. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ούτε συνωστισμό μέσα στα εμπορικά καταστήματα, ούτε μη τήρηση των μέτρων. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτοί που ελαφρά την καρδία κατηγόρησαν τον κόσμο γιατί πήγε να κάνει αγορές στα εμπορικά καταστήματα, δεν σκέφτηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί με τα εμπορικά καταστήματα, αυτά τα χρήματα αυτή τη μία μισή μέρα. Ήταν μια ανάσα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουμε τις οικογένειές μας τις τρεις εβδομάδες που θα είμαστε τουλάχιστον κλειστά όπως αναφέρθηκε. Δεν το σκέφτηκε κανείς αυτό. Απλά να κατηγορήσουμε τον κόσμο γιατί βγήκε. Εγώ δεν σου λέω ότι ο κόσμος βγήκε, βγήκαν και πάρα πολλοί, βγήκαν σε πλατείες, βγήκαν σε σχολεία, βγήκαν σε καφετέρειες. Που και πάλι οι καφετέρειες, εγώ θα σου πω από προσωπική εμπειρία, γιατί ήμουν έξω και τις δύο μέρες να βλέπω το τι γίνεται στον κόσμο. Πάλι τηρούνταν τα μέτρα, οι αποστάσεις και τα πάντα. Άρα υπήρχε μια γενικότερη κινητικότητα. Mm-hmm. Και ήταν εύλογο να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ο κόσμος λέει θα αυξηθώ μέσα για τρεις εβδομάδες. Σωστά.
Οπότε είναι η τελευταία μέρα για να μπορεί τα να. Στα καταστήματα εστίασης και στα εμπορικά καταστήματα δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι αυτές τις δύο μέρες δεν τηρήθηκαν με βλάβη. Μάλιστα. Και κατανοώ βεβαίως και την ανασφάλεια του κόσμου που ήθελε να κάνει τις προμήθειές του. Δεν ξέρει πότε θα βγούμε, πώς θα κάνουμε γιορτές. Από τη στιγμή που τηρούνται τα μέτρα, είναι πολύ σημαντικό να επισημαίνεται και αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, είναι πιο αυστηρό αυτό το lockdown? Νομίζω ότι αρκετά καταστήματα, δηλαδή εστίαση για παράδειγμα, μπορεί να μην έχει τη φυσική παρουσία του κόσμου, όμως εξυπηρετεί με takeaway και με τροφοδιανομή, για να το πω σωστά, όπως θέλει ο κ. Μπαμπινιώτης, ναι, delivery. Mm-hmm. Ναι, από ό,τι βλέπω, επειδή έχουμε το προηγούμενο παράδειγμα, την εμπειρία μάλλον του προηγούμενου lockdown, πολλά καταστήματα εστίασης έβαλαν στον κωδικό τους card για delivery και take away και παρέμειναν ανοιχτά χωρίς τραπεζοκαθίσματα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι και μια λύση και οι άνθρωποι εξέτασαν ότι ας πούμε δεν πρόκειται να αποζημιωθεί η επιχείρηση, ας είναι τουλάχιστον ανοιχτή με το take away. Απλά επειδή λένε πολλοί ότι γιατί κυκλοφορεί ο κόσμος. Ο κόσμος φυσικά και κυκλοφορεί, γιατί τα σχολεία δημοτικά και νηπιαγωγεία είναι ανοιχτά. Το πρωί, το κυκλοφοριακό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Άρτα είναι όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες. Γιατί είναι ανοιχτά τα σχολεία. Είναι απλά το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι κάτι περίεργο. Στη μία η ώρα που τελειώνουν τα νηπιαγωγεία το πρώτο κύμα, πάλι υπάρχουν, έχουμε κυκλοφοριακό. Στις τρεις η ώρα που τέσσερις που είναι το δεύτερο κύμα των νηπιαγωγείων για να πάρουν τα παιδιά, πάλι έχουμε κυκλοφοριακό. Δηλαδή είναι αυτονόητο όταν έχει αφήσει ανοιχτά ένα κομμάτι των σχολείων, φυσικά και θα κυκλοφορεί ο κόσμος έξω. Άρα δεν έχουμε καμία σχέση το τωρινό lockdown με το προηγούμενο. Παρόλο που τώρα έχουμε περισσότερα κρούσματα και τώρα είναι πιο επικίνδυνο. Και να συμπληρώσω και κάτι, γιατί είπες πριν, ότι είπε ο κύριος Στήλιος, ότι η κυβέρνηση ακούει τους λοιμοξιολόγους. Mm-hmm. Φυσικά και να τους ακούει, και εμείς να τους ακούμε και πρέπει να τους ακούμε. Δεν νομίζω όμως κανένας λοιμοξιολόγος να είπε στην κυβέρνηση ότι δεν θα αποζημιώσετε τις επιχειρήσεις ή θα αποζημιώνετε μόνο αυτούς που δεν είναι ζημιογόνες στις επιχειρήσεις τους. Το ξανάπαμε και παλιότερα. Να μας πούνε ότι εσείς που δεν έχετε κερδοφορία να μην κλείσετε και αυτοί που έχουν κερδοφορία και θα αποζημιωθούν να κλείσουν. Άρα θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός και ο κυβερνητικός βουλευτής ο κύριος Στήλιος, γιατί εδώ πέρα στην περιοχή του, το ξαναλέω, τα καταστήματα θα κλείσουν με πάνω από 30% μέχρι τα Χριστούγεννα. Έχουν κλείσει πάρα πολλά και το νούμερο που θα είναι τραγικό. Δηλαδή το Γενάρη θα περπατάτε στην αγορά της Κουφά και θα βλέπετε πάνω από το 30% των καταστημάτων κλειστά. Γιατί είναι κάποια τα οποία δεν θα ανοίξουν, δεν θα αντέξουν, ίσως το να είναι. Ήδη έχουν κλείσει πολλά. Ήδη δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε. Γιατί το τρεις εβδομάδες, από ό,τι βλέπετε και από ό,τι συζητιέται και στα συνδικαλιστικά μας εμάς όργανα και σε όλους τους φορείς, και στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα, κανένας δεν συζητά ότι θα είναι μόνο τρεις εβδομάδες. Συζητάνε ότι στην καλύτερη περίπτωση θα φτάσουμε στις 14 Δεκεμβρίου. Και υπάρχει και το σενάριο, σήμερα που κουβέντιζα με ανθρώπους της εστίασης, υπάρχει και το σενάριο η εστίαση να μην ανοίξει τις γιορτές. Δηλαδή καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν συζητάμε. Εγώ δεν σου λέω ότι να μην ακούσουμε τους λοιμοξιολόγους, να μην κάνουμε. Βεβαίως να τους ακούσουμε, αν είναι ανάγκη να είμαστε κλειστοί. Βοηθήστε μας όμως. Μην μας αφήνετε δηλαδή να κλείσουμε και εσείς δεν μας ενδιαφέρει το τι θα κάνετε. Κόψτε το λαιμό σας. Αν θα ζήσετε ή θα πεθάνετε, αν θα πάτε στην οικογένειά σας φαγητό για το μεσημέρι. Μάλιστα. Είναι ντροπή δηλαδή αυτό το πράγμα να ακούγεται ότι ακούμε τους γιατρούς. Ναι, τους ακούμε τους γιατρούς, βεβαίως. Και αυτό θέλουμε κι εμείς. Να τους ακούσουμε τους γιατρούς και αυτό εφαρμόζουμε. Όχι όμως από μια πλευρά να ακούμε τους γιατρούς και από την άλλη να πεθάνετε επειδή δεν δάγεται να ζήσετε. Σωστά. Είναι εύλογοι αυτοί οι προβληματισμοί και βεβαίως. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα η εστίαση, όπου δεν θα καταφέρουν να ανοίξουν μετά το lockdown. Και βεβαίως, όπως μου γράφουν εδώ τώρα και οι φίλοι, υπήρξε λέει η κυβέρνηση που είπε, επιστήμονας κλείσε, λέει Γιάννενα Θεσσαλονίκη, αλλάσε να πηγαίνουν σε Σαββατοκύριακο Λευκά Δάρτη Μέτσοβο. Το συζητήσαμε αυτό, αγαπητοί φίλοι, φίλε Δημοσθένη, λίγο πριν, ότι και αυτό ήταν ένα λάθος, η μετατόπιση φίλων, μάλλον συμπολιτών από μια περιοχή στην άλλη. Θέλω λίγο να μου σχολιάσει αυτή την απόφαση που πάρθηκε τελικά να απαγορευτεί η πώληση συγκεκριμένων κωδικών και προϊόντων στα σούπερ μάρκετ μέχρι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Το παλεύαμε από το προηγούμενο lockdown, γιατί υπήρχε αθέμητος ανταγωνισμός από τα σούπερ μάρκετ, γιατί ενώ οι κωδικοί CAD που ήταν ένδυση, υπόδηση, βιβλιοπολία κτλ. Ήταν κλειστά από το κράτος. Τα ίδια αντικείμενα τα σούπερ μάρκετ ελεύθερα τα πούλαγαν. Παλεύαμε από την προηγούμενη φορά να γίνει αυτό το πράγμα. Φτάσαμε τώρα και το έκανε τώρα η κυβέρνηση
Επειδή παρουσιάστηκε λίγο σαν, σαν ηρωισμός της κυβέρνησης και ότι εμείς φροντίζουμε την αγορά, να πω το εξής, ότι αυτοί φροντίζουν την αγορά για να μην γίνει αδύνατος ανταγωνισμός τώρα, αλλά 2,5 μήνες, το Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, που γινόταν αυτό το πράγμα, που τα πούλαγαν τα προϊόντα, τα σούπερ μάρκετ, δεν είδα κανένας να νοιαστεί από την κυβέρνηση για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Μόνο εμείς οι συνδικαλιστικοί φορείς φωνάζαμε για αυτό το θέμα. Τότε σφύριζαν αδιάφοροι. Τώρα ήταν, καλό είναι που έγινε τώρα, δεν διαφωνώ, καλό είναι που έγινε τώρα, αλλά μην κάνουν και τους ήρωες ότι κάναμε και φροντίζουμε για την αγορά και τον αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί 2,5 μήνες το Μάρτιο και τον Απρίλιο δεν φρόντιζαν για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Έκλειναν τα μάτια εκεί. Μάλιστα. Έχω εδώ πέρα τώρα δυσίωνα μηνύματα φίλων. Είναι η κοινωνία και στις μικρές κοινωνίες ιδιαίτερα. Είναι και η ψυχολογία, μου γράφει εδώ η Βίκη. Δεν την παλεύουμε, ό,τι γλιτώσουμε θα τα πάρουμε σε ψυχοφάρμακα. Το αντιλαμβάνομαι. Είναι δύσκολη η κατάσταση, Δημήτρη. Τώρα τι μπορείς να πεις στον κόσμο που μας ακούει, τι μήνυμα έτσι να στείλεις. Καταρχήν να σου πω αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται ότι έχουμε 2.752 κρούσματα, νέα κρούσματα. Ακριβώς, ανακοινώθηκε. 297 στις ΜΕΤ και 43 θανάτους. Νεκρούς. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν έχουμε πέσει κάτω τους 2.500 κρούσματα και έχουμε τώρα τρίτη τέταρτη μέρα που είμαστε κλειστοί. Ναι. Και τα κρούσματα δεν πέφτουν κάτω τους 2.500. Δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Εγώ αυτό που λέω σε όλους αυτούς αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν έξω ή βγαίνουν για τον οποιοδήποτε λόγο, μάσκα, αντισηπτικό, αποστάσεις, μεγάλη προσοχή. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα πρώτα για την υγεία μας. Μεγάλη προσοχή. Θα το λέω και το λέω συνέχεια και θα το αναρτώ συνέχεια και παράκληση και από το σταθμό σας, φτιάξτε ειδικά σποτ, δεν ξέρω τι να γίνει. Mm-hmm. Πρέπει να το κάνουμε στον κόσμο να τους γίνει βίωμα. Μάσκα, αντισηπτικό, αποστάσεις. Πρέπει να το λέμε. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Βλέπουμε ότι νοσούν και νέοι άνθρωποι. Πάνε αυτά που λέγανε μόνο οι μεγάλοι. Πάνε αυτά που λέγανε ότι τα μικρά παιδιά δεν κολλάνε. Εδώ έχουν ανατραπεί τα πάντα. Και θέλω να πω το εξής. Μεγάλη προσοχή. Πρώτα να φροντίσουμε όλοι για την υγεία μας. Και από εκεί και πέρα θα παλέψουμε. Και εμείς, σαν συνδικαλιστικό όργανο, παλεύουμε όπως βλέπεις. Προσπαθούμε. Ήδη πάλι θα κάνουμε αιτήματα προς την κυβέρνηση. Στο λέω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα πω και κάτι άλλο. Ακούστηκε για το εμβόλιο. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αλλά όλα πάνε καλά. Θα έρθουμε σε μια, όχι κανονικότητα, σε μια περίπου κανονικότητα την Άνοιξη. Γύρω στον Απρίλιο. Τα πράγματα που έχουν ψηφιστεί, λέω κορονοϊού, και θα βρούμε μπροστά μας, είτε η διεύρυνση των ωραρίων τις Κυριακές που ψηφίστηκε, είτε τα εργασιακά με τις επιρροίες που δεν θα πληρώνονται. Διάφορα άλλα πράγματα που τα βλέπουμε μέσα, θα τα βρούμε μπροστά μας. Συν όλες οι υποχρεώσεις μας που έρχονται πίσω, που δεν πάγωσαν, που έρχονται πίσω και θα βρούμε μπροστά μας, σου λέω ότι με τρομάζει όλο αυτό το σκηνικό. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία επιχείρηση με ρύθμιση πλέον. Φτάσαμε στο πάγωμα των υποχρεώσεων. Πρέπει να παγώσουν όλα αυτά και να ξεκινήσουμε να παγώσουν για 2 χρόνια. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι πληρώνουμε τα τρέχοντα για 2 χρόνια και βλέπουμε μετά που θα πάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να ρυθμίσει. Ήδη έχουν σταματήσει να πληρώνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Εκεί που είχαν κάποιες ρυθμίσεις, τις χάσαν όλες. Ναι. Και τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα και εισπρακτικά για την κυβέρνηση. Ναι, γιατί δεν θα μπορεί κάποιο από πού να πάρει, η αλήθεια είναι. Και θα πρέπει να το κοιτάξουν αυτό και οι κυβερνητικοί. Λοιπόν, και να κάνουμε και μία έκκληση στους συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή να στηρίξουν και την εστίαση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες οι εποχές που ζούμε. Να στηρίξουμε λίγο και τα takeaway και τα delivery και τα καταστήματα στην πόλη. Νομίζω ότι στο πρώτο lockdown είχες πει ότι ανταποκρίθηκε και η Αρτινή, αλλά και όλοι όσοι μας ακούνε εδώ στην περιφέρεια για να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα. Όλοι μας πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι. Αυτό ήθελα να σου πω. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω ότι από το πρώτο lockdown μέχρι και τώρα, εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και ως καταναλωτής και ως πολίτης αυτής της πόλης, στους καταναλωτές, στους συμπολίτες μας που στήριξαν την τοπική κοινωνία, που στήριξαν τα μαγαζιά. Αυτό το οκτάμινο, το πολύ δύσκολο οκτάμινο, είδαμε μεγάλη ανταπόκριση. Η αλληλεγγύη αυτή την περίοδο, τη δύσκολη, θα μπορέσει να μας βοηθήσει όλους για να προχωρήσουμε
να σταθούμε τέλος πάντων σε αυτή την αγορά. Εγώ άλλο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καταναλωτές για τη στήριξή τους. Δημήτρη, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην επισημαίνουμε την πραγματικότητα και την αγωνία που μοιραζόμαστε σε αυτό το δεύτερο lockdown. Και μακάρι, κλείνω και με αυτό, μην επαληφθεί και το σενάριο που λένε ότι θα ανοίγουμε και θα κλείνουμε, θα ανοίγουμε και θα κλείνουμε. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό το σενάριο, τότε θα πρέπει να πάρουμε τα κλειδιά μας από τα μαγαζιά μας, να τα παραδώσουμε. Μάλιστα. Και να πούμε, ελάτε να τα ανοιγοκλίνετε εσείς, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ανοιγοκλίνουμε τα μαγαζιά με τέτοιο σκεπτικό, γιατί δεν θα υπάρχει καταναλωτικό κοινό πλέον. Σωστά. Η εστίαση με αυτό το κομμάτι θα πεθάνει τελείως, έτσι. Δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Τα εμπορικά μαγαζιά, από τη στιγμή που δεν θα βγαίνει ο κόσμος έξω, οι υποχρεώσεις θα τρέχουν για 20 μέρες, θα είσαι κλειστός, θα πληρώνεις ενίκεια, θα τρέχουν οι υποχρεώσεις σου, δεν θα μπορείς να ανταπεξέλθεις. Τώρα συζητάμε για ολική καταστροφή. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να στηριχτούν όλοι όσοι έχουν πτώση τζίρου. Αυτοί είναι που είναι οι ευάλωτες ομάδες και οι πληττόμενοι. Αυτοί που έχουν πτώση τζίρου. Ούτε να μετράμε τώρα ποιος κάδι είναι, αν είναι ο τεχνικός διαστημοπλοίων, αν είναι ο ράφτης, αν είναι οτιδήποτε. Όσοι έχουν πτώση τζίρου είναι πληττόμενες επιχειρήσεις. Πρέπει να βοηθηθούν όλοι οι οριζόντια. Δημήτρη, θα τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου εδώ και για την φωνή των επαγγελματιών μέσα από εσένα και για τις αγωνίες που μοιραζόμαστε εδώ. Να σε καλά. Και να κλείσουμε πάλι. Μάσκα, αντισηπτικό, αποστάσεις. Αυτό νομίζω είναι το τρίπτυχο δράσεων που πρέπει να μας αποτυπωθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ στην πανέμορφη Άρτα. Ήταν ο Δημήτρης Χουλιάρας, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και βεβαίως αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, στο μελητήριο Άρτας.